πολλά μηνύματα. Πάλι. Πάρα πολλά μηνύματα. Που δηλαδή πόσα. Άνω των 100. Άνω. Άνω των 100. Μάλιστα. Τι λένε. Οι οποίοι κράζουν. Δεν είναι παοξίδες αυτοί που κράζουν. Θα είμαι σαφής. Γιατί άμα ήταν παοξίδες θα ήταν κακό, ας πούμε. Ρε, άστον άλλο να πει το θέμα. Μάλιστα. Ρωτάω. Μη δημιουργεί. Πετάγε σαν τσουζού, θα το χαλάσει. Χαλάρωσε. Πες το, πες το. Μπορεί κάποιοι να φτιάχνονται με αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Όταν πετάζεσαι. Πετάζομαι. Ναι. Mm. Λοιπόν. Λένε. Mm. Φωτογραφική ρύθμιση για τον ΠΑΟΚ ήταν. Ποιο. Βγαίνουν. Αριανοί, Ηρακλάκια και διάφοροι άλλοι και λένε. Τους, η ρύθμιση. Του τσούζει. Ήταν φωτογραφική για τον ΠΑΟΚ. Και οι Πασόκοι το λένε. Δεν με νοιάζει, ρε φίλε, τι είναι. Βαραβίγκα. Εσύ αμφιβάλλεις ότι τα πήρα αυτά τα μηνύματα και ότι κράζανε. Καθόλου. Επειδή ρωτάς. 100 μπορεί να μην ήταν, μπορεί να ήταν 80. Εκεί μπορεί να κάνεις. Μπορεί να είναι 101, μπορεί να είναι 81, έχει σημασία. 42. Έχει σημασία. Όχι. Πολύ φωνάζα. Εντάξει, ναι. Γιατί. Μπορώ να τελειώσω. Ρωτάω τι. Ρωτάς κάτι άμα δεν ακούσει. Για πάντα, όλο το ναι. Και λένε. Mm. Κάτσε ρε μάγκα τώρα. Mm. Τι έγινε. Αυτοί με αυτά τα λεφτά πήραν δύο κύπελα. 2001-2003. Ποια λεφτά. Από τότε δεν δημιουργήθηκαν αυτά χρέη. Ναι. Και σου λέει τι έγινε τώρα, τους τα χαρίζουμε κιόλας. Πλάκαρε μας κάτω, τους παγώσανε τα χρέη. Τα ξεπαγώνουν τώρα και πληρώνουν το πρωτοκύκλιο και καθαρίζουνε. Και σου λέει όχι, είναι φωτογραφική ρυθμίση. Βγήκε ένας βουλευτής εκεί από την. Από που ήταν από τον πύργο για να το παίξει καλός στους νοκτογεραδίτες, δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Λοιπόν, το ζητούμενο είναι. Θα πάρει η κυβέρνηση λεφτά από αυτό. Το ζητούμενο. Την άποψή μου την έχω πει, καλά κάνει η κυβέρνηση και κάνει αυτό το πράγμα. Συμφωνώ απόλυτα. Λοιπόν. Και δεν είμαι ΠΑΟΚ. Και ευκαιρία ήταν του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, και είπα ότι είμαι υπέρ του να επιβιώνουν οι εταιρείες, να υπάρχουν και αύριο εταιρείες και θέσεις εργασίας. Αλλά ξεχνάς την παγιά τακτική μου και όποτε ανοίγουμε θέμα με βαστίζεις εργατοπατέρα. Δεν είμαι εργατοπατέρα. Καλά κάνω και σε βαφτίζονται. Δεν μπορεί να με βαφτίζεις, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που είναι βλαμμένοι σαν και εμάς, αλλά έχουν άλλη αισθητική. Συνέχισε και μπερδεύονται. Πάνε, πάνε εκεί που πρέπει. Λοιπόν, το ζητούμενο είναι τώρα. Ναι. Είναι φωτογραφική η ρύθμιση για τον ΠΑΟΚ ή είναι για τις εταιρείες. Εσύ πώς το ερμηνεύεις, πρώτο. Δεύτερον. Ναι, ένα-ένα. Πήρα μια πολύ ωραία επιστολή. Κάτσε, ένα-ένα. Πήρα μια πολύ ωραία επιστολή. Από ποιον. Τι. Όπου δεσμεύτηκα από ένα πολύ σοβαρό οπαδό του Ηρακλή. Δεσμεύτηκα να μην γνωστοποιήσω το όνομά του. Μάλιστα. Και λέει. Τι είπε η επιστολή. Αφού βάζουν ένα σωρό περίεργους οι οποίοι κινούντανε. Μεταξύ νόμου και παρανομίας και τους βάλανε στη ρύθμιση, γιατί να βάλουν και τον Ηρακλή για τα εικονικά τιμολόγια για τον αριστεχνη Ηρακλή. Βεβαίως. Πόσα είναι